Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και έχουμε κοντά μας τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Καλή σας μέρα, κύριε καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα. Χαμογελαστό σας βλέπω. Το χαμόγελο είναι χρήσιμο πάντα. Τι λέτε τώρα, το καλύτερο εργαλείο είναι το χαμόγελο. Το χαμόγελο λέγανε. Και το καλύτερο φάρμακο για όλα, λέω. Δεν φύγατε με χαμόγελο. Μας τα πήραν τα λεφτά, τα πάντα μας τα πήραν. Να μας πάρουν και το χαμόγελο. Σε πολλούς έχει παρθεί και το χαμόγελο λόγω των άλλων προβλημάτων. Καλά, σε όλους έχει παρθεί εν μέρη. Με χαμόγελο φύγατε χθες από το συνέδριο του Δημοκρατικού Κινήματος. Όχι, εγώ ακούστε, έχω πείρα μεγάλων συνεδρίων της Ευρώπης. Mm-hmm. Που εκεί δεν πάνε διψασμένοι για χειροκρότημα, αλλά πάνε για, να ακούσουν την αντίθετη άποψη. Επιζητούν την αυτοκριτική στην Ευρώπη. Ενώ εδώ κάνανε μια φιέστα για να χειροκροτηθεί η κυρία Γεννηματά. Μισό λεπτάκι, για να μην αδικήσουμε κανέναν. Θέλω να δούμε λίγο ένα μικρό απόσπασμα από το τι έγινε χθες και να τα συζητήσουμε όλα. Πάμε. Αλλά ίσως έχουν κάνει εφάμιλα αμαρτήματα και εγκλήματα. Πριν από κάποιες ημέρες άκουγα ένα κανάλι των Blue Sky, δεν θα πω ποιος μιλούσε από το Πασόκ, και υπερασπιζόταν όλο τις μέρες του Παλιού Πασόκου ο εκπρόσωπος. Και βγαίνει ένας τηλεθεατής, ακούστε τι είπε ο τηλεθεατής, λέει κάνεις λάθος να υπερασπίζεσαι τον Παλιό Πασόκ, είσαι νέο παιδί και καταστρέφεσαι. Ακούστε κύριοι. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, σύντροφε. Διακόπτω, εγώ τιμώ το συνέδριό σας και ήρθα γιατί Ένωση Κεντρών με τον κόσμο του Πασόκ είμαστε συγγενείς. Η συγγένεια αυτή με έκανε να είμαι εδώ. Εύχομαι καλή επιτυχία, να βρείτε τον δρόμο και άμα όπως πιστεύει η κυρία Γεννηματά ανεβείτε, καλώς να ανεβείτε. Αλλά το ανέβασμα χρειάζεται ειλικρίνεια και αυτοκριτική και όχι χειροκροτήματα και συνθήματα. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε δημοκρατικό και φιλόξενο κίνημα. Αλλά οι στρατιώτες του κινήματος που είναι οι συνεδροί μας, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν να ανέχονται προσβολές. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Λοιπόν, πήρατε μια γεύση από το τι έγινε χθες κατά την έναρξη του συνεδρίου του Δημοκρατικού Κινήματος. Τώρα, να πάρουμε λίγο την άλλη αυτό πλευρά. Αυτό που βάλατε, αν μου επιτρέπετε, είναι μεν αντιπροσωπευτικό, αλλά δεν δίνει την όλη εικόνα. Η ομιλία μου ήταν φιλική προς το Πασόκ. Γιατί είπα στο Σιμίτη, εσύ έβαλες στην ΟΝΕ την Ελλάδα, αλλά δεν έκανες τις μεταρρυθμίσεις και παιδευόμαστε ακόμη με το θέμα αυτό. Στον δε Γιώργο Παπανδρέου είπα ότι έφαγες χρόνο ψάχνοντας λεφτά στη Ρωσία, στην Κίνα, εδώ από εκεί, και μετά πήγες στο Καστελόριζο για να έχεις και ζωγραφικό πίνακα πίσω σου. Αυτό του πείραξε. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό του πείραξε, καταλάβατε. Στα συνέδρια, εξ όσων θυμάμαι και έχοντας καλύψει αρκετά συνέδρια στη δημοσιογραφική μου πορεία, υπάρχει ένα εθιμοτυπικό που καλύπτει, ας το πούμε, κάποια πιο ανώδυνα θέματα και είναι, παρίστανται και από τα άλλα κόμματα οι εκπρόσωποι σε ένα πλαίσιο ευγενίας να απευθύνουν ένα χαιρετισμό. Το έκανε αυτό ο Μητσοτάκης. Μήπως αυτό Κουτσούμπας... το πρωτόκολλο το σπάσατε εσείς? Γιατί αυτή είναι η λογική που ακολουθείτε τόσα χρόνια στα συνέδρια. Ότι ήρθε η ώρα να σπάσουμε πολλά πρωτόκολλα. Αν κάνανε ένα συνέδριο ρουτίνας για να τους χειροκροτήσουν οι δικοί τους, τσάμπα το συνέδριο. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί αυτό έκανε. Δηλαδή θέλω να πω τώρα, εσείς που πήγατε ως καλεσμένος, ο πρόεδρος ενός κόμματος, είναι σαν να πήγατε στο σπίτι τους και να τους βρήσατε, ας πούμε, όχι, έτσι όπως λένε οι εκπρόσωποι. Γιατί... Όχι, αυτό λένε και ο κύριος Κουτσούμπας το είπε. Ναι. Αν παρακολουθήσετε το βίντεο, θα δείτε ότι όλη μου η ομιλία ήταν φιλική και με πόνο για το Πασόκ. Γιατί εγώ ψήφισα το Πασόκ το 1974, που τότε αυτοί που ήταν στην αίθουσα ούτε η μισή δεν ήταν Πασόκ. Ενώ ήταν και άλλα κόμματα. Κάλεσε, και τους ήλξε προς το Πασόκ, τους προσήλκησε η εξουσία.
Εσείς γιατί νιώσατε την ανάγκη να τα πείτε αυτά χθες? Γιατί είναι μια. Να συμβεί τι δηλαδή? Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο πολιτικός πρέπει να είναι ειλικρινής και δεν μπορούσα να υποκριθώ όπως ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης τον χειροκροτούσαν συνέχεια. Ο άλλος, ο Καραθανασόπουλος, έκανε μια ομιλία που αποκοίμησε. Έλεγε ότι για όλα φταίει η Ευρώπη και το, να φύγουμε από την Ευρώπη, ο Κουτσούμπας. Ποιος άλλος μίλησε, δεν θυμάμαι ποιος μίλησε. Πάντως. Και ο κ. Δραγασάκης, ναι, από την κυβέρνηση. Ο κ. Δραγασάκης, ναι. Και αυτός ένα ποίημα, ένα τροπάριο που καταρχάς τα είχαν έτοιμα. Εγώ είμαι αυθόρμητος. Εγώ μίλησα από στήθους. Πιστεύω ότι. Αυτά πάνω που είπατε όλα, λοιπόν, αυθόρμητα, που το κάνετε συνήθως, ναι, και μέσα σε. Και είχα χρέος. Για ποιο λόγο, δηλαδή τώρα. Είχα χρέος απέναντι στην Ελλάδα. Απέναντι στην Ελλάδα που αυτό το κόμμα έχει ταλαιπωρήσει την Ελλάδα, το Πασόκ. Γιατί μίλησε για λαϊκή συμμετοχή, ναι, μίλησε για δημοκρατία, κυβερνήσανε 15 χρόνια και την ΕΡΤ, ας πούμε, την είχαν σαν προσωπικό τους μαγαζί. Αλλά όλες οι κυβερνήσεις. Ναι, αλλά τι είναι αυτό, αυτή ήταν υποτίθεται δημοκρατικό κόμμα. Άρα είπατε, δεν μας απαντάτε όμως, πρόεδρε, είπατε αυτά που είπατε χθες. Δηλαδή ψέξατε τον κύριο Παπανδρέου, τον κύριο Σιμίτη. Κακό, είπα ψέματα. Όχι, να ρωτήσω. Ότι έβαλε η κυρία γεννηματά ότι μίλησε με συνθήματα για να εισπράξει χειροκρότημα. Ναι, δεν είπε κάτι που να είναι, ας πούμε, σχέδιο για το. Είπε ανένδοτο. Πήγε να γελιοποιήσει και την ιστορία του Γεωργίου Παπανδρέου. Ανένδοτος έγινε μια φορά με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Η επανάληψη είναι φάρσα. Και τους τα είπατε αυτά, κύριε Πρόεδρε, γιατί δηλαδή θέλω να πω. Πήγατε μέσα στο συνέδριο χθες να τους τα πείτε, γιατί, για ποιο λόγο? Σας είπα ότι εγώ, σαν άνθρωπος, δεν είμαι πολιτικός τόσο. Τι εννοείτε? Εγώ είμαι η ψυχή μου. Εγώ δεν παίζω, ούτε κάνω ισορροπιών κινήσεις. Δηλαδή, έτσι, εγώ έτσι, αυτό μίλησα, που αισθάνομαι, όπως είπα στον Αμερικανό πρέσβη που τον κάλεσα, του είπα, είστε αχάριστοι. Είστε αχάριστοι. Καινούργια συνάντηση. Δεν υπάρχει φορά που να τα πούμε και να μην έχετε, ναι, μιλήσει με τον Αμερικανό, ναι, πρέσβη. Του είπα ότι είστε. Τα λέτε πολύ συχνά. Ναι, γιατί με ενοχλεί πολύ που οι Αμερικανοί επιμένουν να δώσουμε το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια. Ναι. Εμένα, σαν άνθρωπο, με ενοχλεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και να πιέζουν ακόμη, τώρα εσάς, οι Αμερικανοί, ναι, να ξεριζωθούμε σαν λαός και να ακούμε τη λέξη Μακεδονία στους Σλάβους. Άρα για μισό λεπτό για να τα δούμε ένα-ένα τώρα. Αυτό, ναι, λοιπόν, το χθεσινό. Λέτε ότι μιλήσατε ανθρώπινα, έτσι όπως σας υπαγόρευε η συνείδησή σας και η διάθεσή σας. Έγινε αυτό που έγινε, σας γιούχαραν από κάτω, εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Κουτσούκος είπε, είμαστε φιλόξενοι, αλλά δεν μπορούμε να ακούμε και σε να τι μας προσέβαλα, βρίζετε. Συγνώμη, η προσβολή είναι να σε πω παλιάνθρωπο, προσβολή είναι να σου πω. Προσβολή. Αν εμένα μου πει ένα στα λάθη μου. Εδώ είναι το μεγαλείο, να το δεχθώ, να τον ακούσω και να απαντήσουν. Αν έρθει στο μπορούσαν δικό σας συνέδριο κάποιος, κύριε Πρόεδρε, και σας πει, είχατε πει, θα αλλάζετε κάθε 6 μήνες βουλευτές. Θα κάνετε αυτό, θα κάνετε εκείνο, θα κάνετε τιμή το μου άλλο. Θα είναι τιμή, θα μου, θα είναι τιμή μου, γιατί θα μου δοθεί ευκαιρία να απαντήσω. Αυτή είναι η αποστολή του. Άρα περιμένετε απαντήσεις χθες, λέτε. Τι να απαντήσουμε. Σε τι να απαντήσω. Έτσι που κατεβήκατε. Είπα ότι ο Σιμίτης έβαλε στο ευρώ και δεν έκανε μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Είπα ότι ο Παπανδρέου Γιώργος μας έβαλε στο μνημόνιο. Τι να απαντήσουν. Τίποτα θετικό να γνωρίζετε στο Πασόκ. Και μετά είπε και μια βλακεία, με συγχωρείτε, ο Γιώργος Παπανδρέου, απαντώντας, στρεπόμενος σε μένα. Γιατί εγώ έκατσα, εγώ δεν έφυγα. Ναι. Ο Μητσοτάκης με το που τελείωσε η ομιλία του, σηκώθηκε και έφυγε. Ο Καραθανασόπουλος του Κουκουέ έφυγε την ίδια στιγμή. Εγώ έκατσα και άκουσα. Συγγνώμη, μετά το γιουχάισμα, δηλαδή κάτσατε κάτω. Έκατσα τουλάχιστον μια ώρα ακόμη. Χαρά στο κουράγιο, ναι, σας, μπράβο σας. Και είπε, δεν σας πιάσαν μετά να σας πούν. Στρεφόμενος, άκουσε. Ναι. Στρεφόμενος ο Γιώργος Παπανδρέου προς τα μένα, λέει, κάνουν λάθος κάποιοι. Δεν έφερε το μνημόνιο την κρίση, αλλά η κρίση το μνημόνιο. Αυτό το περίφημο ερώτημα τη. Και την κρίση ποιο την έφερε. Και την κρίση ποιος, δηλαδή, το ίδιο γυρίζουμε. Το αυγό την κότα ή η κότα το αυγό. Δηλαδή αυτή ήταν η μεγαλύτερη, ας πούμε, η βλακεία που έχω ακούσει. Τίποτα θετικό στο Πασόκ. Εγώ εκτιμώ την οικογένεια Παπανδρέου. Ακούστε, στο σπίτι μου τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον γέρο, τον έχω με καντήλι. Κυριολεκτείτε. Στο σπίτι μου, κυριολεκτώ. Ελάτε στο σπίτι μου. Και καντήλι με λάδι. Όχι με ρεύμα. Τι είναι, τώρα, έχετε εικόνα, φωτογραφία. Έχω και φωτογραφία του Γεωργίου Παπανδρέου και έχω καντήλι με λάδι. Και αυτός που μου το έδωσε το καντήλι μου λέει, σε συμφέρει να πάρεις ηλεκτρικό,
να μην έχεις λάδι, άναψε, σβήσε. Συγγνώμη, όλα τα χρόνια δηλαδή έχετε καντήλι στο σπίτι σας. Γιατί υπήρξε μεγάλος. Και είστε έτοιμος να κλάψετε. Υπήρξε μεγάλος. Γιατί κύριε Πρόεδρε συγκινήθηκε, είστε έτοιμος να κλάψετε. Γιατί ανέτρεψαν μια κυβέρνηση Μητσοτάκηδες με 54%. Ξέρετε τι θα πει 54. Μάλιστα. Και πήγανε με τον Βασιλιά και κάνανε κυβέρνηση με την ΕΡΕ. Να πάμε λίγο στο σήμερα πάλι, ναι. Γιατί νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα. Για φανταστείτε, ας πούμε, να αγωνιστώ να πάρω 54% και να γίνει μια προδοσία 50 βουλευτών. Αυτό φαντάζεστε. Είναι κάτι που δεν αμνηστεύεται. Μητσοτάκη δεν θέλει να. Το έχετε μέσα σας. Όχι, ο λαός το έχει μέσα του. Ναι. Πιστεύετε ότι ο λαός έχει συγχωρήσει το Μητσοτάκη. Το Μητσοτακέικο, έτσι γενικώς, πιστεύετε ότι ο λαός έχει ξεχάσει τι γινότανε. Καίγανε τα νέα στη Χρήστου Λαδά. Είχε πάει με τους προδότες. Τα νέα είχαν πάει με τους προδότες για μια εβδομάδα. Και τα γυρίσανε και ξαναπήγανε με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Γιατί καίγανε τις εφημερίδες. Είναι τόσο πολλά τα προβλήματα και νομίζω ότι περιγράφεται ιστορίες και κομμάτια. Σας εξηγώ γιατί ιστορίας. Πονάω και τους είπα ότι ήρθα γιατί θεωρώ συγγενικούς τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ. Βλέπετε μέλλον εσείς σε αυτό το καινούργιο εγχείρημα? Όχι βέβαια, γιατί ο Ανδρέας που είχε επιτυχία ήταν ο αρχηγός που ξεκίνησε κάτι, έδωσε έμπνευση, καλή ή κακή. Μετά στο τέλος απεδείχθη κακή ακόμη και του Ανδρέα η έμπνευση. Γιατί έκανε ρουσφέτια. Με τα καλά της ίσως θέλετε να πείτε. Πώς? Με τα καλά και τα κακά. Ναι. Πάντως, κύριε Πρόεδρε. Ο Ανδρέας λοιπόν ξεκίνησε ένα κόμμα. Ενώ εδώ πάνε να φτιάξουν ένα μοσαϊκό ετεροδόξων. Εγώ τους άκουγα σε ένα debate πριν τις εκλογές για τη γεννήματά. Και μιλάγανε για τον εκλογικό νόμο. Και είπανε και οι επτά πώς ήτανε διαφορετικά πράγματα. Και λέω αυτή η χάβρα. Ενώ εγώ στο κόμμα μας, άμα συμβεί κάτι να έχει ένας αντίθεση, τον καλό ιδιαιτέρως να κάτσουμε να συζητήσουμε. Πηγαίνανε για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Πηγαίνανε για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Άλλος έλεγε από την αναλογή. Άλλος έλεγε μπόνους. Με τις δημοσκοπήσεις που έρχονται στη δημοσιότητα και προχθές είχε μείνει ο Sky, φαίνεται ότι το εγχείρημα αυτό έχει ανταπόκριση στον κόσμο, πάει καλά. Και είναι αντιθέτως, ο Μητσοτάκης που βοηθάει στις δημοσκοπήσεις. Μισό λεπτάκι για να μου απαντήσετε. Ο Μητσοτάκης θέλει δεκανίκη. Και, μισό λεπτάκι. Ναι. Και το δικό σας το κόμμα φαίνεται στο 1,5%. Ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί? Και το 2015 μας βγάζανε 2% την Ένωση Κεντρών και το Λαφαζάνι 6,5%. Άρα δεν τις πιστεύετε. Λέτε είναι τελείως άστοχο. Η απάντηση θα δοθεί από την κοινωνία. Ναι, πάντα. Οι δημοσκοπήσεις καλές είναι. Είναι ικανοί και μηδέν να με βγάλουν. Με μισούν. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που χαλάω μέσα στην Βουλή τη συνταγή. Μέσα στην Βουλή όλοι είναι σύμφωνοι με κάποια πράγματα. Όχι και όλοι. Ποιοι όχι όλοι? Ο Κουτσούμπας που λέει ας πούμε έξω από την Ευρώπη είναι μια παράνοια. Η Χρύση Αυγή άλλη παράνοια, φασισμός. Η άλλη είναι ζήτω η Ελλάς. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε κάτι ακόμη. Ενδιαφέρονται για το λαό, αλλά του κόβουν τις συντάξεις. Είμαστε σε ένα σημείο, κύριε Πρόεδρε, ιδιαιτέρως κρίσιμο. Τα λέγαμε προηγουμένως με τον κύριο Πιτσιόρλα, τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τον Αύγουστο του 2018, εάν όλα πάνε καλά, είπε ο κύριος Πιτσιόρλας, και ήταν αρκετά συγκρατημένος στο λόγο του, βγαίνουμε από αυτό που ξέρουμε σαν μνημόνιο. Ναι. Εσείς είστε αισιόδοξοι ότι αυτό θα συμβεί και τι βλέπετε παρακάτω? Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα? Άκουγα τον Λιαρκόβα εχθές. Εντάξει, δεξίζει ο Λιαρκόβας, μάλλον. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρουμε και εμείς τον έχουμε καλέσει. Ο άνθρωπος και σε εμάς είπε ότι μιλάω ως αυτόνομος καθηγητής. Και εκεί χάνει. Αν ήταν μόνο καθηγητής, ίσως ήταν η άποψή του πιο σοβαρή. Λοιπόν, δεν ξέρω για ποιο λόγο το λέτε αυτό. Γιατί θεωρώ ότι ενήργησε και ότι τον έβγαλαν ο ΣΥΡΙΖΑ από εκεί. Γιατί ήταν χρεωμένος όπως και ο Στουρνάρας τώρα. Με κάθε τρόπο θα τον βγάλουν. Ναι, οι γνωστές. Μα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τώρα θα απομακρυνθούν γιατί θεωρούνται μητσοτακικοί. Επειδή έλεγε, λοιπόν, και οικονομική συντάξεις, ναι. Όμως, όταν μιλάμε για τα οικονομικά, που μερικά, ναι, πράγματα είναι αυτονόητα κινδυνένα, ναι, πολιτικά ενοχλούν, ναι, και κατατάσσονται. Ναι, για το λες αυτό είναι. Λοιπόν, ναι, τι εκτιμάτε λοιπόν? Είναι ότι θέλει ο Λιαρκόβας. Μα δεν το ξέρουμε κιόλα. Μια φορά στο Αίγιο και ήρθε μια κυρία και με φίλησε και μου λέει: είμαι η μητέρα του Λιαρκόβα.
Αυτό θυμάμαι. Εγώ δεν έχω τίποτα μαζί του. Ναι, εννοείται. Απλά. Τώρα. Αλλά, λοιπόν, πάμε αλλά, στην ουσία, αλλά, ναι. Ο Λιαρμόβας, όταν διόριζε 1 εκατομμύριο το Πασόκ στο δημόσιο, πού ήταν? Στο Πανεπιστήμιο τότε. Δεν ήταν στο Πανεπιστήμιο, δεν ήταν επικεφαλή στο γραφείο προϋπολογισμού. Ξέρετε, κάποτε είχε πει ο Ιερώνυμος. Ο Ιερώνυμος, που ήταν επί Χούντας γραμματέας Ιεράς Συνόδου, τον ρωτήσανε, δεν ήξερε ότι είναι Χούντα? Λέει, ήμουνα νεαρός, διάβαζα. Εκεί θα το πάμε. Τι θέλετε να πείτε τώρα από αυτό? Νομίζω, ναι, θέλω νομίζω να πω, ο Μακαριστός, θέλω να πω νομίζω ο Μακαριστός ότι Χριστόδουλος κάποιοι παρουσιάζονται τώρα με την άποψή τους, τους σεβόμεθα εφόσον εκφράζουν και μια έδρα πανεπιστημιακή, δεν ξέρω τι εκφράζουν. Αλλά όλους αυτούς τους χρειαζόμασταν τότε που η Ελλάδα καταστρεφόταν. Εντάξει, τώρα, κύριε Πρόεδρε, μην κατηγορούμε πρόσωπα τα οποία τότε μπορεί να ήταν μικροί, να σπουδάζανε, αυτό, να δεν ξέρω εγώ τι. Ήταν μικροί. Δεν μπορεί να μιλούσα στα θέατρα για αυτά. Δεν το ξέρω. Συγγνώμη, επειδή η Ελλάδα καταστρεφόταν μέχρι το 10. Ναι. Αν μιλάτε για τα τωρινά. Ο Λιαρμόβας ήταν μικρός το 10. Ο κύριος δηλαδή Λιαρμόβας ήταν ανέλαβε επικεφαλής του. Και δεν πιάσαμε τώρα το Λιαρμόβα. Αυτό, αυτό ισχύει για όλους. Ναι, μάλιστα. Δεν το λέω. Πρέπει να κλείσουμε. Είπε λοιπόν να σας πω τι είπε ο Λιαρμόβας. Τι είπε ο Λιαρμόβας. Εις απάντηση αυτό που με ρωτήσατε αν τον Αύγουστο του 19... Του 18 τώρα. Ναι. Τελειώνουμε με τα μνημόνια. Είπε ότι έχουμε βάλει τέτοιες υπογραφές. Τέτοιες υπογραφές που και να βγούμε είναι σαν να μένουμε. Άρα το ασπάζεστε εσείς αυτό. Μα αφού, κοιτάξτε, έχουμε βάλει μέχρι το 2022... Για πλεόνασμα. 3,5. Μέχρι το 2060, εγώ απορώ που δεν πήγα ο Τσίπρας να κάνει χαρακτήρι και έβαλε τέτοια υπογραφή. Μέχρι το 2060, 2,4. Και για 99 χρόνια, όλη η δημόσια και δημοτική περιουσία να μπορούν να την εξεπουλάνε για να πάρουν τα λεφτά τους οι ξένοι. Αξιοποιούν. Ναι. Εγώ αν μου εζητείτε από τους ξένους τέτοια υπογραφή, υπάρχει λύση του στο χαρακτήρι. Μάλιστα. Γιατί πολύ για να μένουν στην εξουσία κάποιοι ξεβρακώνονται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να είστε Πρόεδρε. Καλά.